παιχνίδι. Η φάση του γκολ για τον Ολυμπιακό στο 66ο λεπτό. Μία επίθεση καλή του Ολυμπιακού με τον Τζόρτζεβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Μία της ΑΕΚ στο 95 με την κεφαλιά του κάπου φεύγει out. Όσο και να ψάξει κανείς, καλές στιγμές στο ντέρμπι αυτό δεν μπορεί να βρει άλλες. Το πάθος κυριάρχησε, η δύναμη. Η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός έκανε πολύ περισσότερες προσπάθειες για την αντεπίθεσή του και μάλιστα αυτό που έλεγε πριν και ο Νίκος Παπαδογιάννης έδειξε ιδιαίτερο χαρακτήρα όταν έμεινε με 10 παίκτες στο τέρεν. Σε αυτό το βοήθησε και το γεγονός ότι 3 λεπτά μετά σκόραρε ανοίγοντας με αυτό το τέρμα το δρόμο για τη μεγάλη επιτυχία, καθώς έμελε να μείνει το 0-1. Να σας πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένα παιχνίδι, μια συγκυρία που αφορά περισσότερο βέβαια την ΑΕΚ και τον Σέντερφορ που πλέον δεν έχει στη δύναμή της. Στον Ντέμι Νικολαίδη, ο Έλληνας κυνηγός πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Ισπανικό Πρωτάθλημα στην Πριμέρα Ντιβιζιόν για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Προηγείται 3-1 της Μούρθια και ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, έκανε το 0-1. Παιχνίδι που εξελίσσεται. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίχθηκε το ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη. Πώς ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 την ΑΕΚ. Δεύτερο λεπτό, κόρνερ για την ΑΕΚ. Όμως ο Τσάρτας δέχτηκε κάποιο αντικείμενο ενδεχομένως εκεί. Και έτσι πολύ νωρίς έχουμε την πρώτη διακοπή του αγώνα. Για να δούμε τι συνέβη. Εδώ φαίνεται ότι κάτι προσγειώθηκε στο κεφάλι του. Τώρα βεβαίως οι εκκλήσεις απευθύνονται προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Πολύ φάλσο. Θα χάσει την μπάλα ο Μπούτσεφ και η ΑΕΚ θα ζητήσει. Άλλο ζητάει γκολ, άλλο ζητάει κάποιο χέρι. Η φάση ήταν λίγο νεφελώδης. Θα χρειαστεί ένα replay για να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε μέσα εκεί στο μποτιλιάρισμα. Να το φάουλ από το κόρνερ από τον Μπορμπόκη. Χάνει ο Μπούτσεφ. Μπαίνει στη φάση καταρχήν ο Κάς. Κοιτάξτε, όπως βλέπετε ο Κατσουράνης ζητάει χέρι στη συνέχεια. Πρόδωσε την μπάλα προς την αιστεία. Έσωσε πάνω στη γραμμή ένας αμυντικός του Ολυμπιακού. Ήταν αδύνατο να δω ποιος ήταν. Το βέβαιο είναι ότι ο Ολυμπιακός γλίτωσε από θανάσιμο κίνδυνο εδώ στο 5ο λεπτό. Καρεμπέ. Έχασε την μπάλα, την άνοιξε πολύ. Ο Κάς προσπαθεί να υποβεληθεί. Παίρνει το φάουλ από τον Πάντο και νομίζω ότι εδώ θα βγει για πρώτη φορά η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του διαιτητή. Τσάρτας πήγε να περάσει την μπάλα στον Κωνσταντινίδη. Τζόρτζεβιτς. Ο Μπόκης θα πάρει μπάλα και πόδια μαζί, όπως κρίνει ο διαιτητής του αγώνα. Παρατηρήσεις στον Βασίλη Μπορμπόκη. Δείτε πάλι. 30 μέτρα μακριά από την αιστεία του Μπούτσεκ. Μόνο ο Καστίγιος σε απόσταση τύπους. Ο Τσάρτας δοκιμάζει, αλλά βρίσκει σε πολλά πόδια, ευνηδιάστηκε εκεί. Αν και ήταν σε επίκαιρη θέση ο Καχτουράνης, αν ήταν καλά, που έχει μόνο. Θα με μπει ανάμεσα σε δύο. Πάντως τώρα φάνει ξανά το Γαλλό, ο οποίος είναι σε καλή θέση. Αλλά αρκετά πλάγια δεξιά. Η σέντρα στο κεφάλι του Γιωβάνι, ο οποίος απογοητεύει την κερκίδα των οπαδών του Ολυμπιακού με αυτή την ακίνδυνη κεφαλιά. Πάντως ήταν η πρώτη φορά που ο Μιχαηλίδης θα ένιωσε κάποια απειλή. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ ο Καρεμπέ στο βάθος. Βαθιά στην αντίπαλη περιοχή. Βγάλει τη σέντρα. Γιωβάνι χωρίς πίεση, αλλά δεν είχε καλή ισορροπία. Μπάλα πέρασε από Γιωβάνι και Καψί. Καλή παλιά από τον Καστίγιο στον Τζόρτζεβιτς. Αυτός κλείστηκε. Γύρισε την μπάλα εκεί που μπλόκαρε εύκολα ο Μιχαηλίδης. Η καλή αμυντική προσπάθεια του Αμπονσά εδώ έσωσε την ΑΕΚ από κινδύνους. Στο μεταξύ δέχεται κίτρινη κάρτα ο Μαλαδέμης επειδή διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Δείτε πάλι την πρώτη καλή φάση από πλευράς Ολυμπιακού στο 25. Ο Αμπονσά σταμάτησε τον Τζόρτζεβιτς. Να πως αντέδρασε ο Σινσακόγκιτς. Α, εδώ. Γιωβάνι και Καψίς. Ο Γιωβάνι χρησιμοποιεί τον αγώνα. Καψίς από εκείνη την ώρα είναι στο έδαφος. Ολυμπιακός με τον Καστίγιο. Έξυπνη παλιά, αλλά ο Τζόρτζεβιτς είναι ούτως ή άλλως offside. Ο Καστίγιο βρέθηκε κάτω. Πήγε ο Κατσουράνης να βάλει εκεί το tackling τη στιγμή της πάσας. Αδογεννίδης τώρα μπροστά στους φανατικούς της ΑΕΚ, τους οποίους πήγαινουν να του ψάλουν διάφορα, πολύ κοντά του, βλέπετε, είναι
αφύλακτη η διάβαση εκεί. Έτσι λοιπόν ο διαιτητής καταφεύγει στην ίδια λύση όπως και προηγουμένως. Διακοπή του αγώνα για λίγο υποθέτω, ελπίζω. Νίκος, ακούμε, Νίκος Γαβαλάς. Από ό,τι κατάφερα να ακούσω, ο Μπριάκος ζήτησε να γίνουν συστάσεις από τα μεγάφωνα και επανέφερε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων το θέμα της διακοπής του αγώνα. Να λοιπόν, που πηγαίνουν κοντά οι παίκτες της ΑΕΚ, ο Τσιάρτας και ο Μαλαδένης, και ζητούν το αυτονόητο να παρακολουθήσει αμέτωπος ο κόσμος το παιχνίδι και χειραψίες εκεί. Τσιάρτας εξηγεί. Άλλοι ακούνε, άλλοι όχι. Ο διαιτητής με τους συνεργάτες του περιμένουν πολύ μακριά από όλα αυτά. Αυτά τα ωραία. 6 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Όπως βλέπω τώρα, να το. Και λίγα είναι που λέει, για να είμαστε ειλικρινείς. Βάλουμε τον Τσιάρτα. Στην περιοχή του Μπούτσε και πάντες, εσύ σχεδόν. Ο Τσέχος είναι οδηγίες. Πέρασε μπαλά. Την βρήκε λίγο με το κεφάλι ο Τζόρτζεβιτς. Όχι. Out μπαλά. Θα το απειλείται καβγάς. Ανάμεσα στον Καστίγιο και τον Γεωργία. Ευτυχώς όλοι όσοι μπήκαν στη μέση το έκαναν για να παίξουν ρόλο πυροσβεστικό. Κοιτάξτε εδώ, άρχισαν οι σπρώξιες. Δεν νομίζω ότι υπήρξε αναμάρτητο σε αυτή τη φάση. Σταντινίδης είναι αυτός που τρέχει, αλλά ο Άντσας σε καλύτερη θέση γυρίζει στον Μπούτσεκ. Μπούτσεκ ρισκάρει χωρίς λόγο. Εν τέλει στάθηκε τυχερός αφού ο Σταντινίδης δεν μπορούσε να ελέγξει την μπάλα. Και έβαλε εκεί το πόδι του και κύλησε ξανά στον Τσέχο. Δεύτερο χοντρό λάθος πάντως του Μπούτσεκ. Γεωργάτο ζητάει την μπάλα. Δίνω τους άγγελους. Ο κόσμος δεν συμφωνεί ο παδί της ΑΕΚ. Αυτό βέβαιως δεν μπορεί να είναι είδηση. Εδώ ο Γεωργάτος απονέμει τα εύσημα στον συμπαίκτη του για την καλή παλιά. Θα δει δεύτερη κίτρινη. Ο Ολυμπιακός μένει με 10 παίκτες. Δεν είπα όχι. Τώρα θα τη βγάλει την κόκκινη διαιτητής. Πράγματι, κόκκινη κάρτα στον Πάντο. Θα γυρίσουμε στη... Ο Πάντος θα δει δεύτερη κίτρινη. Ο Ολυμπιακός μένει με 10 παίκτες. Δεν είπα όχι. Τώρα θα τη βγάλει την κόκκινη διαιτητής. Πράγματι, κόκκινη κάρτα στον Πάντο. Ο οποίος εδώ έκανε αυτό το φάουλ, το επαγγελματικό φάουλ που λένε στον Τσάρτα. Αν ο Τσάρτας είχε φτάσει πρώτος στην μπάλα και την έσπρωχνε μπροστά για να ξεφύγει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα παίξει τα τελευταία σχεδόν 30 λεπτά με 10 παίκτες. Ο Γκόνιας τελικά το δεξί. Απευθείας η μπάλα πέρασε, γκολ ο Ολυμπιακός. Ναι, σέντρα δείχνουν επόπτης και διαιτής. Ολυμπιακός στον 10 με το γκολ του Σκορτίδη παίρνει προβάδισμα στο 66. Αυτό είναι απροσδόκητο. Ολυμπιακός πριν από λίγο έμεινε με 10 παίκτες, αλλά εδώ... Πάμε πάλι στο κέντρο τύπου της Νέας Μήνης, γιατί έχουμε δηλώσει του αντιπροέδρου της ΠΑΕ. Η άδικη πάντως ήταν μια νίκη η οποία την άξιζε τελικά έτσι όπως φάνηκε. Και να πω ότι το σημερινό αποτέλεσμα για μένα προσωπικά δεν ήταν έκπληξη. Ήταν κάτι που ίσως το φοβόμουν. Εδώ και αρκετό καιρό με τον προπονητή έχουμε μιλήσει για κάποια πράγματα και έχουμε συμφωνήσει ότι αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι επηρεασμένη από συσσωρευμένα προβλήματα που υπήρχαν από το παρελθόν. Και θέλω να πω μερικά πράγματα, γιατί είναι άδικο να ρίχνουμε το φταίξιμο σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ανθρώπους. Αυτή η ομάδα που έπαιζε την καλύτερη μπάλα είχε τον ίδιο προπονητή και σχεδόν τους ίδιους παίχτες. Η αντικατάσταση που έγινε το καλοκαίρι κάνανε εσάς τους δημοσιογράφους να την ονομάσουν Dream Team.
Υπήρχαν κάποια προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις πληρωμές, τα οποία στο μεγαλύτερο τους βαθμό, σε ό,τι αφορά τις περισσότερες πληρωμές, δεν υπάρχει ούτε μία οφειλή και έχει σημασία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το πριν της πρόκρισης έχουν πληρωθεί και εξοφληθεί όλοι οι παίχτες, αλλά και τα περισσότερα χρήματα που τα των δεδουλευμένων έχουν ήδη καταβληθεί. Αυτό για να μην δημιουργείται εντύπωση ότι η διοίκηση δεν έχει τα κότσια ή το θάρρος να πάει να τους μιλήσει. Το πρόβλημα δε, για αυτούς τους ποδοσφαιριστές είναι ότι δεν θέλουν, ίσως να μην μπορούν. Το ζήτημα είναι ότι με τον προπονητή, ο οποίος είναι και θα παραμείνει ο Ντουσαν Μπάγκεβιτς, προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Δυστυχώς ο μήνας δεν μας βοηθάει στο να κάνουμε κάποιες αλλαγές στην ομάδα. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές, νομίζω σας το είπε και ο ίδιος ο προπονητής. Εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί κάποιοι φέρνουν την καταστροφή. Αυτή η ομάδα για κάποιους δεν θα υπήρχε τον Αύγουστο. Λέγαμε ότι θα πάρει πιστοποιητικό. Σας λέω και πάλι ότι πιστεύουμε ότι θα κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν για να την ξανακάνουμε πάλι αυτή που είναι, να αντιμετωπίσουμε όλα τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε αυτή τη χρονιά, που σας λέω και πάλι με ένα και βασικότερο το θέμα του γηπέδου, που πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια λύση. Αυτό το γήπεδο δυστυχώς είναι αφιλόξενο. Δεν πληρεί τους κανόνες ασφαλείας που θα θέλαμε εμείς και να μπορούσαμε εμείς να κάνουμε ένα μεγάλο παιχνίδι όπως αυτό το σημερινό με τον Ολυμπιακό. Προσωπικά είμαι ευχαριστημένος που δεν θρυνήσαμε θύματα και πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα είναι σύμφωνοι και θα βοηθήσουν και οι φίλαθλοι της ομάδας, με τους οποίους τον καθένα ξεχωριστά θα ξεκινήσουμε κάποιες επαφές να τους δώσουμε να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να πω και πάλι ότι είναι το δεξί. Απευθείας η μπάλα πέρασε. Γκολ Ολυμπιακός. Ναι. Σέντρα δείχνουν επόπτης και διαιτής. Ολυμπιακός τον 10 με το γκολ του Σκορτίδη παίρνει προβάδισμα στο 66. Αυτό είναι απροσδόκητο. Ολυμπιακός πριν από λίγο έμεινε με 10 παίκτες, αλλά εδώ βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ. Ο Κόνιας εκτέλεσε το φάουλ μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Ήταν η πρώτη φορά που ακούμπησε την μπάλα. Με μια φαρμακερή σέντρα σουτ. Ο Μιχαηλίδης έπεσε, άλλαξε λίγο την πορεία της μπάλας. Αυτή έφτασε στο δεύτερο δοκάδι. Ο Στολτίδης δεν είχε παρά να την σπρώξει στην εστία. Ξανά το φάουλ του Γκόνια. Η απόκρουση του Μιχαηλίδη, αλλά κυλάει Λουκούμι στον Στολτίδη, ο οποίος από κοντά σκοράρει. Ο Καψής έδιωξε, αλλά η μπάλα είχε περάσει την γραμμή. Να το πάλι το γκολ. Σε φάση που έμοιαζε πολύ με την ευκαιρία της ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό. 1-0 Ολυμπιακός. Για τον Στολτίδη αυτό ήταν το πρώτο φετινό γκολ. Δείτε ξανά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η μπάλα έχει περάσει ένα μέτρο μέσα. Πολύ ωραία μαλλιά από τον Τσάρτα στον Γεωργάτο. Ακολουθεί ο Κωνσταντινίδης. Μαλλιά πολύ δυνατή από τον Γεωργάτο. Αδύνατο να βάλει το πόδι του ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης. Out. Τσάρτα θα στρώσει στον Κατουράνη, ο οποίος σουτάρει πάνω στο κόρμι του Πούτσε και εντός στόχου. Βέβαια στο σουτ, αλλά δεν απειλεί τον Πούτσε. Τσόρσεβιτς. Ωραία παλιά, πολύ ωραία. Βενετίδης. Να δούμε αν θα βρει στήριγμα. Αλλά βρήκε σε κάποιο χέρι. Ένα μέτρο μπροστά από τον Βενετίδη, ο διαιτής αφήνει. Έχασε Κωνσταντινίδης και ο Γάτος, πολύ κακή μαλλιά. Τραβάει τα μαλλιά του Κωνσταντινίδης, ξέρει ότι ο ίδιος και μόνο ευθύνεται που χάθηκε αυτή η φάση. Και κίτρινη κάρτα στον Γκόνια, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε επειδή δεν πήρε φάουλ προηγουμένως στο ξεκίνημα αυτής της φάσης. Εδώ δηλαδή Τζόρτζεβιτς. Φάουλ θετικό από τον Τζόρτζεβιτς, ο οποίος έσπρωξε τον Άμπον Σά για να το ξεφορτωθεί. Δεν έβλεπε πάλι τι έγινε. Ο Σά κολλημένος πάνω στον Τζόρτζεβιτς, ο οποίος εδώ αντέδρασε με τον Αγκώνα. Πρέπει να βρήκε στο λαιμό τον Άμπον Σά. Γιωργάτος, καλή σέντρα. Άω την μπάλα. Πρόλαβε τον Μπούτσεκ ο Κάς. Είναι κάτω και οι δύο τώρα. Συγκρούστηκαν στον αέρα, στο 93 αυτά. Επικίνδυνη ασφαλώς σέντρα του Γεωργάτου. Ο Κάσας ανάμεσα σε δύο αντιπάλους και στον τερματοφύλακα πήγε πρώτος στην μπάλα. Ο Μπούτσεκ μόνο μπάλα δεν βρήκε εκεί. Κοιτάξτε. Μια τελευταία ζαριά ίσως για την ΑΕΚ. Όχι, το παιχνίδι τελείωσε.
Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε για τις αμφισβητούμενες φάσεις του ντέρμπι που είναι υπερ...